Σήμερα με χαρά κλείνουμε ακόμη ένα έτος προσφοράς της οργάνωσης, της Παγκόσμιας Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ στην περιοχή μας ως τμήμα και με τα αδελφά τμήματα Ροδόπης και Ξάνθης. Σήμερα έπρεπε να διαχειριστούμε τη δωρεά μασκών ιατρικών μιας χρήσεως από την δωρεά που έχει πραγματοποιήσει ο Καρδιακάκης ο Πέτρος, ένας Ελληνοαυστραλός ομογενής, στη μνήμη του πατέρα του. Την προσφορά αυτή των 100.000 μασκών την εμπιστεύθηκε στην περιφέρεια ΧΕΠΑ, στην περιφέρεια 25 της ΧΕΠΑ Ελλάδος, να τη διανύμουν τα τμήματά της όπως πιστεύουν. Μέρος αυτής της δωρεάς, ο κυβερνήτης της περιφέρειας, ο Κωνσταντίνος Βαρσάμης, εμπιστεύτηκε και στο τμήμα μας ένα μεγάλο αριθμό μασκών. Και στη συνεννόηση που είχαμε με τα αδερφά τμήματα, με τον πρόεδρο της Ροδόπης, τον Θεοδοσίου, και τον Παναγιώτη τον Μιχαηλίδη από τη Ξάνθη, σκέφτηκαν να μας εμπιστευτούν και να δώσουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο των ιατρικών μασκών και να το μοιράσουμε εδώ στην περιοχή μας. Τέτοιες ενέργειες και μεταξύ μας δηλώνουν την αδελφική αγάπη που μας συνδέει στην οργάνωση και το αποδεικνύουμε για ακόμη μια φορά σήμερα με αυτήν τη δράση από κενού που πραγματοποιούμε. Μέρος των μασκών έχουμε δώσει στο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Νομού Εύρου και στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θράκης, εξού και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ πέρα διότι εδρεύει στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης. Ένα μεγάλο αριθμό μασκών, θα δώσουμε 10.000 μάσκες, επίσης στη 10η μηχανοκίνητη μεροχεία πεζικού. Πλην όμως δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί σήμερα, έπρεπε να γίνουν κάποια διαδικαστικά θέματα και τις έχουμε φυλαγμένες σε αποθηκευτικό χώρο, τις οποίες θα δώσουμε αμέσως μόλις έρθουν οι εγκρίσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θέλω να πω επίσης ότι εκτός από την ιδιαίτερη ευχαριστία που πρέπει να πω στους αδερφούς μου από την Ροδόπη και την Ξάνθη, και να κλείσω με αυτό ότι η οργάνωσή μας, δύο λόγια για την οργάνωση, η οργάνωσή μας ιδρύθηκε στις 26 Ιουλίου του 1922 και από 8 ομογενείς Έλληνες στην Ατλάντα της Αμερικής. Η οργάνωση αυτή ανδρεώθηκε μέσα στο πέρασμα των χρόνων με διάφορες δράσεις, έξω είναι και γνωστές οι μεγάλες δωρεές που έχουν γίνει του νοσοκομείου του ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη, του Ευαγγελισμού στην Αθήνα κτλ. Και συνεχίζει. Τα τμήματά της έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αριθμούμε τα 45 τμήματα και έτσι από το 22 μέχρι σήμερα έφτασε να είναι υπεραιωνόβια, πλέον μπορούμε να λέμε και έχει κλείσει τα 100 της χρόνια. Γι' αυτό και για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Συνέδριο, ενώ όλα αυτά τα χρόνια γινόταν στην Αμερική, για πρώτη φορά θα γίνει στην Αθήνα φέτος τον Ιούλιο και θα μαζευτούν όλοι οι πρόεδροι και όλες οι περιφέρειες της παγκόσμιας αυτής οργάνωσης. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που στην πρόσκλησή μας και εσείς ως κανάλια ανταπεξήλθατε για να γνωρίσουμε το έργο μας και να δείτε τη δράση αυτή που να κοινωνιολογήσουμε τη δράση αυτή την οποία πραγματοποιήσαμε. Μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε εδώ με τους αδελφούς από την Αλεξανδρούπολη και το τμήμα της Κομωτινής για να υλοποιήσουμε αυτήν την ωραία δράση. Ο πρόεδρος και φίλος ο Απόστολος τα είπε όλα. Θα είμαστε εδώ δίπλα και στο στρατό μας και δίπλα στην κοινωνία για να ξεδιπλώσουμε όλες τις δράσεις των ΑΧΕΠΑΝΣ σε όλα τα επίπεδα. Είναι χαρά και τιμή για μένα που εκπροσωπώ το τμήμα της Ξάνθης να συνεργάζομαι άριστα με τα υπόλοιπα τμήματα της Θράκης για να βάλουμε και τους καινούργιους στόχους μας από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρευρίσκεστε εδώ σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε και σε αυτήν την δωρεά που γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η ΑΧΕΠΑ δείχνει το πρόσωπό της, το πρόσωπο της φιλανθρωπίας, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ΑΧΕΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο του τμήματος εδώ Αλεξανδρούπολης, τον Απόστολο τον Κυριακίδη, και για την οργάνωση, την άψογη οργάνωση όλης αυτής της προσπάθειας και που βοήθησε όλο αυτό να οργανωθεί από τα τρία τμήματα της Τράκης, το οποίο δείχνει και την αγαστή συνεργασία που έχουμε σε διάφορα επίπεδα και ότι η ΑΧΕΠΑ είναι μια αδελφότητα, μια παγκόσμια αδελφότητα με τμήματα σε όλο τον κόσμο. Επίσης να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του τμήματος της Ξάνθης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι και αυτοί συμμετείχαν σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Το τμήμα μας, το τμήμα της Κομωτινής, είναι εξαιρετικά περήφανο που συμμετέχει σε κάτι τέτοιο.
Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, όσο επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε τα τμήματα της Τράκης, θα συνεχίσουμε την όποια συνεργασία έχουμε. Ήδη μας έχουν γίνει, μπορώ να σας πω, αρκετές προτάσεις για να συνεχίσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο. Και είναι σημαντικό ότι η περιφέρεια το στηρίζει όλο αυτό.